Γεια σας, καλώς ήρθατε στο Πάξι, είμαι η Ειρήνη. Ελπίζω να είστε όλοι καλά, γιατί σήμερα θα φτιάξουμε γκιουσλεμέδες, τα μικρασιάτικα τηγανιτά τυροπιτάκια. Το χαρακτηριστικό τους είναι το λεπτό φύλλο, το οποίο αφού τηγανιστούν θα γίνουν και πολύ τραγανοί. Εσωτερικά γίνονται με διαφόρων ειδών γεμίσεις. Εμείς θα χρησιμοποιήσουμε τη βασική, με φέτα δοδόνη, την οποία θα αρωματίσουμε με φρέσκο δυόσμο. Τη συνταγή θα τη βρείτε γραμμένη αναλυτικά στο pax.gr και ξεκινάω να φτιάξω το φύλλο μου. Σε ένα μπολ ρίχνω νερό, ξύδι και λίγο ελαιόλαδο. Προσθέτω μία γερή πρέζα αλάτι και ανακατεύω. Ρίχνω σταδιακά το αλεύρι, ανακατεύοντας ενδιάμεσα, μέχρι να γίνει μια σφιχτή ζύμη. Έτοιμη η ζύμη, βέβαια μπορούμε, αν δεν θέλουμε να λερώσουμε τα χέρια μας, να την ζυμώσουμε και στο μίξερ. Δεν θα έχει καμία διαφορά. Θα τη σκεπάσω τώρα με μία πετσέτα ή με μία μεμβράνη, τη βάζω στην άκρη και πάω να φτιάξω τη γέμιση. Χτυπάω στο μπολ μου δύο αυγά, απλά, με το πιρούνι. Παίρνω τη φέτα δοδόνη, τη στραγγίζω καλά από την άλμη και τη βάζω στο μπολ μου. Την κόβω σε μεγάλα κομμάτια και στη συνέχεια θα τη θρηματίσω με τα χέρια μου μέσα στο μπολ. Προσθέτω και λίγο δυόσμο ψιλοκομμένο. Και ανακατεύω πάρα πολύ καλά το μείγμα. Για να φτιάξω το γκιουσλεμέ, παίρνω λίγο από το ζυμάρι. Και σιγά σιγά το ανοίγω πρώτα με τα χέρια και στη συνέχεια με τον πλάστη. Πάντα ζυμώνουμε από το κέντρο προς τα έξω. Βάζουμε και λίγο αλευράκι αν κολλάει. Ο γκιουσλεμές πρέπει να είναι το φύλλο του λεπτό. Όσο πιο λεπτό μπορούμε να το κάνουμε. Δεν μας νοιάζει τόσο το σχήμα του, όσο το να το κάνουμε λεπτό. Αυτό είναι και το μόνο μυστικό εντός εισαγωγικών για τους γκιουσλεμέδες, γιατί κατά τα άλλα είναι πάρα πολύ απλή η συνταγή τους. Αφού ανοίξω το φύλλο, βάζω στο κέντρο τη γέμιση, την απλώνω και κλείνω ουσιαστικά σε σχήμα φακέλου από πάνω στις άκρες. Βάζω λίγο νεράκι για να κολλήσει το φύλλο, να μην μου ανοίξει κατά το τηγάνισμα. Και φτιάχνω ουσιαστικά ένα φακελάκι, σταθερό ποιότητα. Τις άκρες για να μην φύγει η γέμιση. Κάθε γκιουσλεμέ που φτιάχνω έχω προετοιμάσει ένα ταψί που πάνω έχω μία πετσέτα κουζίνας, λίγο αλευράκι για να μην κολλήσουν. Τον βάζω εδώ, σκεπάζω από πάνω με μία δεύτερη πετσέτα κουζίνας, ούτως ώστε μέχρι να τους τηγανίσω να μην ξεραίνονται το φύλλο τους. Έχω ζεστάνει σε ένα τηγάνι σε δυνατή φωτιά το λάδι και ρίχνω έναν-έναν τους γκιουσλεμέδες. Δεν βάζω πολλούς, 2 με 3 κάθε φορά για να μην πέσει η θερμοκρασία του λαδιού. Γυρίζω και από την άλλη πλευρά. Στραγγίζω και βγάζω πάνω σε απορροφητικό χαρτί. Τα τηγάνισα όλα, κρύωσαν και λίγο και τώρα είναι η ώρα για να δοκιμάσω και είναι τόσο λαχταριστά. Mm.
Ελπίζω να σας άρεσε η σημερινή συνταγή, να απολαύσετε τους γιουσλεμέδες. Θα βρείτε αναλυτικά γραμμένη όλη τη συνταγή και την εκτέλεση στο pax.gr, όπως σας είπα και στην αρχή. Επίσης, μην ξεχνάτε να αλληλεπιδράτε, να κάνετε like αν σας άρεσε το βίντεο, να αφήνετε από κάτω τα σχόλιά σας και να το κοινοποιείτε και στους φίλους σας, γιατί με τον τρόπο αυτό καταλαβαίνει είτε είναι το Facebook, είτε το YouTube, είτε το Instagram, ότι σας ενδιαφέρει το περιεχόμενο του Pax και έτσι συνεχίζει να σας το προβάλλει. Και δεν θα χάνετε καμία νέα μας συνταγή. Εμείς θα τα πούμε σε μια επόμενη. Μέχρι τότε να περνάτε καλά. Γεια σας!